Όταν ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα σου τόσο πολύ, πρώτα απ' όλα δεν έχεις να σκεφτείς τίποτα. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς τίποτα. Εάν αυτό συνεχίζεται, δεν έχεις κανένα λόγο πάλι να σκεφτείς. Σημαίνει δηλαδή ότι καμιά φορά και οι σχέσεις μας, εάν δεν εντάσσονται στην επιπολαιότητά μας ή σε μια άμεση χρηστική ανάγκη, αν θες, νομίζω ότι οι έρωτες μιλάνε μόνοι τους πότε είναι σημαντικοί και πότε δεν είναι. Με τη Μαρία μεγάλος έρωτας. Κλείνουμε περισσότερα χρόνια από όσα η επαγγελματική πορεία. Είσαστε πριν ξεκινήσεις, πριν γίνεις τουρνάς. Ναι, λίγο πριν. Το αποτέλεσμα ίσως μιλάει μόνο του. Δηλαδή, το να το ερμηνεύσεις, θα πάρεις σημεία και θα τα σταθμίσεις και θα πεις. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι για να ζήσεις με έναν άνθρωπο, έχεις χίλιες ευκαιρίες να το διαλύσεις. Χίλιες ευκαιρίες. Δηλαδή, κάθε οι άνθρωποι μέρα. Είμαστε τόσο απαιτητικοί από τις ζωές μας, τόσο τα φορτώνουμε στους άλλους, που εύκολα, ας πούμε, οι χωρισμοί, οι αποχωρήσεις, είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, το βλέπουμε κάθε μέρα. Αν δεν συμβεί, από μόνο του μιλάει, λέει κάτι. Λέει ότι... Και επίσης δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα σε ζευγάρια τα οποία είναι χρόνια μαζί, αγαπημένοι και σύντροφοι, έτσι, γιατί νομίζω η συντροφικότητα είναι αυτή που... Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, ρε παιδί μου, στάνταρς και κανόνες. Όχι, και... δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μία σχέση μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια γιατί κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και σας το προτείνουμε και είναι έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτό ή γίνεται ή δεν γίνεται από μόνο του. Όπως το λες, είναι ακριβώς. Φυσικό κανονίζει αυτό. Ακριβώς. Και βέβαια έχει να κάνει με τα δύο σκέλη του. Δηλαδή, είναι δύο φτιαξίες που σου επιτρέπουν που να μπορείς. Ναι, και που έλεγχε να συναντηθούν. Έτσι. Και αυτό είναι ευλογία μεγάλη και ευτυχία. Και αυτό είναι ευλογία μεγάλη.